μια πολύχρονη διεκδίκηση για την πόλη του Αγρινίου, η λειτουργία εφετείου είχε αίσιο τέλος, αφού το προεδρικό διάταγμα για τη σύσταση και την ίδρυσή του υπογράφτηκε χθες το μεσημέρι και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος θα υποχθούν τα πρωτοδικεία Μεσολογγίου, Αγρινίου και Λευκάδας και το προεδρικό διάταγμα αναμένεται να πάρει σύντομα το δρόμο της δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης έπαιξε η γνωμοδότηση του ΣΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο, που έκρινε νόμιμη την ίδρυση των 4 νέων εφετείων στο Ηράκλειο Κρήτη, στη Χαλκίδα, το Αγρίνιο και τη Μυτιλίνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέφερε ότι στη σχετική προηγηθής ακνομοδότηση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα υποαγόμενα στο εφετείο Πατρών Πρωτοδικία και των εφέσεων που ασκήθηκαν κατά των αποφάσεων αυτών κατά τα έτη 2008-2009 και κατά το πρώτο τετράμινο του έτους 2010. Οι γεωγραφικές επίσης ιδιαιτερότητες της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οποία εξυπηρετείται από το ήδη λειτουργούν εφετείο με έδρα την Πάτρα και κρίνεται ως αναγκαία η λειτουργία του νέου εφετείου με την οποία θα καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους κατοίκους των νομών Ετωλακαρνανίας και Λευκάδας και θα αποσυμφορηθεί το εφετείο Πατρών. Εντοπίστηκε από τις αρχές το άτομο που είχε προβλέψει τη χρεοκοπία της Ελλάδας και φρόντισε μέσω της τεχνολογίας να μεταφέρει παντού το μήνυμά της. Έγινε γνωστό από την ασφάλεια Αττικής ότι η αποστολέας του email που αναστάτωσε τη χώρα με τις προβλέψεις του εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε. Όπως ανακοινώθηκε, το email είχε αποσταλεί από τον χώρο εργασίας του. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 Ελλήνων για διασπορά ψευδών ειδήσεων και φημών σχετικά με χρεοκοπία της χώρας, ανάμεσά τους και ένας ψαράς από το Μεσολόγγι, ένας πανοποιός από τα Χανιά, ένας ελεύθερος επαγγελματίας από την Αθήνα και δύο ακόμη άτομα αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Από την έρευνα προέκυψε πως το κείμενο στάλθηκε σχεδόν ταυτόχρονα από ίντερνετ καφέ στα δυτικά προάστια της Αθήνας, από το Μεσολόγγι, τα Χανιά, το κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και από περιοχή των βορείων προαστίων. Ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το Εθελοντικό Σωματείο Προτέκτα διοργανώνουν διημερίδα πολιτικής προστασίας τη Δευτέρα και την Τρίτη 21-22 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλακαρνανίας στις 6 το απόγευμα θα γίνουν εισηγήσεις με δύο θέματα: τη διαχείριση εκτάκτων ανακών σε σχολικές μονάδες και τον εθελοντισμό και την πολιτική προστασία. Ενώ την Τρίτη 22 Μαρτίου του 2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η μερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και εθελοντικών οργανώσεων. Συμβολική δύο-ώρη κατάληψη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδα στην Άμφισσα πραγματοποίησαν σήμερα εκπρόσωποι συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στις εγχωνεύσεις και τις καταργήσεις σχολικών μονάδων στη Φωκίδα.